Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη την υποψήφια βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Μαρία Μαλάκη, με την οποία συζητάμε για θέματα τουρισμού και το θέμα μας είναι τα ξενοδοχεία ξενία. Τα ξενία που δημιουργήθηκαν με κρατικό πρόγραμμα και στη συνέχεια βέβαια κλείσαν όλα και καταστράφηκαν. Θα μας πει τις λεπτομέρειες η κυρία Μαλάκη. Κυρία Μαλάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Τιμή μου να βρίσκομαι και σήμερα στην εκπομπή σας. Κυρία Μαλάκη, το θέμα μας είναι το κρατικό πρόγραμμα ξενία όσον αφορά τον τουρισμό. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με το ιστορικό και αυτά που έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές για όσους μας βλέπουν για πρώτη φορά. Βεβαίως. Στις προηγούμενες εκπομπές είδαμε ότι ο κρατικός μηχανισμός μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού κατά το χρονικό διάστημα της δημιουργίας των τουριστικών υποδομών στη χώρα κατήχε το μονοπόλιο της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας, ιδρύοντας τα γνωστά σε όλους μας ξενία, αλλά και πολλά άλλα δημόσια τουριστικά κτίρια, όπως δείξαμε. Το 1976, στην προσπάθεια ανασύνταξης του τουρισμού, ίδρυσε και την ανώνυμη εταιρεία Ξενία ΑΕ, η οποία, όπως είδαμε, έχει διάρκεια έως το 2050 και ιδρυτικό κεφάλαιο, το οποίο καταβάλαμε εμείς, 20 εκατομμύρια δραχμές. Με αυτόν τον σκοπό, είχε σαν σκοπό να μεταβιβάσει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων, καθιστώντας την εταιρεία ως υπερδύναμη, κύριε Μιλωνά, στον χώρο του τουρισμού. Επίσης, είδαμε ότι το 1993, δηλαδή μετά από 17 χρόνια, αυτή η εταιρεία διαλύθηκε, δείχνοντας έτσι και την πρώτη απόδειξη του εγκλήματος κατά του τουρισμού που διέπραξε ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος εγκατέλειψε μετά από λίγα χρόνια τις χρηματοδοτούμενες από τους Έλληνες πολίτες, αυτό να μην το ξεχνάμε, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, αφήνοντάς τις πλέον να έχουν ερημάξει σήμερα. Να θυμίσω ότι είδαμε και την τακτική του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα ανοίγει εταιρείες, μεταβιβάζοντας τα περιουσιακά μας στοιχεία και μετά από λίγο τις κλείνει, αποκρύπτοντας και καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε παρανομία έχει γίνει μέσα σε όλες αυτές τις εταιρείες, ανοίγοντας την πόρτα των ιδιωτικοποιήσεων για το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Και να θυμίσω ότι το 1998 όλη η περιουσία του ΕΟΤ πέρασε στην ανώνυμη εταιρεία αξιοποίησης περιουσίας του ΕΟΤ. Μετά από δύο χρόνια μετονομάστηκε σε ελληνικά τουριστικά ακίνητα. Το 2004 σε εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. Το 2011 μετονομάστηκε σε ελληνικά τουριστικά ακίνητα. Τον ίδιο χρόνο σε κτηματική εταιρεία δημοσίου. Και λίγο αργότερα, με τον νόμο 4002 του 2011, λαμβάνει την επωνυμία εταιρεία ακινήτων δημοσίου, τη γνωστή σε όλους μας την ΕΤΑΔ. Μάλιστα. Και η πορεία της αλλαγής των ονομάτων και της αλλαγής των αφημί των εταιριών συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, κύριε Μιλωνά, όσο οι πολίτες μένουν αδρανείς, χρηματοδοτώντας τους κιόλας, γιατί με αυτόν τον τρόπο τους επιτρέπουν να συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται και να μας ξεπουλάνε και να μας στοχοποιούν. Από τη στιγμή που δεν κάνουν τίποτα για να το σταματήσουν όλο αυτό. Και από τη στιγμή που πλέον γνωρίζουν. Από τη στιγμή που βγαίνουμε εμείς και τα αποδεικνύουμε όλα αυτά. Ναι. Κυρία Μαλάκη. Πείτε μου. Ναι. Πείτε μου, θα σας πω μετά. Να θυμίσω το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική αποκάλυψη που κάναμε ότι παραχωρήσανε στο Ίδρυμα Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου το Ξενία Καλετζίου στην Αχαΐα. Και βεβαίως είδαμε και με νόμο όλα τα ιδρύματα που κατέχουν όλοι οι διατελάσσοντες πρωθυπουργοί που έχουν περάσει από τη χώρα μας. Όπως ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Βενιζέλος. Ναι. Θα θυμίσουμε και αυτά. Τα οποία λαμβάνουν και χρηματοδοτήσεις από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Ακριβώς. Κάθε έτος λαμβάνουν ετήσια επιχορήγηση, κύριε Μιλωνά, από εμάς. Τους πληρώνουμε και αυτούς και τα ιδρύματά τους. Μάλιστα. Οπότε, κυρία Μαλάκη, η μέθοδος αυτή του κρατικού μηχανισμού να ιδιωτικοποιεί τη δημόσια περιουσία. Και εδώ πρέπει να μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει το δημόσιο
Το δημόσιο είμαστε όλοι εμείς, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Το δημόσιο είμαστε όλοι εμείς. Η ιδιοκτησία, όλοι αυτοί που ξεπουλάνε, είναι δική μας. Ανήκει στη γη μας, στην πατρίδα μας. Και με όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύουν και σήμερα στην εκπομπή μας θα δούμε για το ΤΑΙΠΕΔ και για την ΕΤΑΔ και ποια ξενία κατέχουν και σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο ιδιωτικοποιούν όλη τη δημόσια περιουσία μας, χωρίς εμείς οι Έλληνες να έχουμε κανένα όφελος. Και όχι μόνο αυτό, χάνουμε την περιουσία μας και τους χρηματοδοτούμε κιόλας, κύριε Μιλωνά. Απλά δεν το έχουν αντιληφθεί όλο αυτό οι Έλληνες πολίτες και είναι ο καιρός επιτέλους να πάρουν τις αποφάσεις τους και να πάρουν θέση σε όλο αυτό που συμβαίνει για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε και όχι μόνο αυτό, να πάρουμε και πίσω ό,τι μας ανήκει για να το αξιοποιήσουμε για εμάς. Μάλιστα. Και για τους απογόνους μας. Γιατί έχουμε μια τεράστια περιουσία, κύριε Μιλωνά. Πολύ ωραία, κυρία Μαλάκη. Οπότε σήμερα πού θα προχωρήσουμε? Θέλω να δούμε για το ΤΑΙΠΕΔ και για την ΕΤΑΔ, όπως σας προανέφερα. Όπου σήμερα η ΕΤΑΔ διαθέτει στην ιδιοκτησία της 44 ξενοδοχειακές μονάδες, από τα οποία κάποια είναι μισθωμένα για 50 χρόνια και κάποια είναι μισθωμένα για 99 χρόνια σε ιδιώτες και κάποια άλλα έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Δηλαδή, κύριε Μιλωνά, έχουν περιέλθει στο κατάλογο ξεπουλήματος και περιμένουν και αυτά με τη σειρά τους σε ποια χέρια θα πάνε. Θα φύγουν από τα ελληνικά χέρια να πάνε σε ξένους ιδιώτες. Μάλιστα. Και αν θέλετε, να δούμε τι ψήφισαν το 2013 αυτή η παράνομη βουλή που μας κυβερνεί και νομοθετεί ασύστολος. Και θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να μας δείξει το control το ΦΕΚ 3025 του 2013. Ναι, με τον το αριθμό βλέπουμε. Απόφασης 244, όπου εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε να μεταβιβάζονται και να περιέχονται χωρίς κανένα αντάλλαγμα και κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΙΠΕΔ τα παρακάτω ακίνητα. Από την παράγραφο 1 έως την παράγραφο 6 μας λέει ότι παραχωρούνται τα ξενία λιμένα Θάσου, το ξενία Καστοριάς, το ξενία Κοζάνης, το ξενία Ξάνθης, της Έδεσας και το ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου, τα οποία, λέει, άνοικαν στην κυριότητα του ΕΟΤ, άνοικαν και τελούσαν υπό την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, της ΕΤΑΔ. Ναι. Οπότε πάνε... Ναι. Πάνε τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ, έτσι, το οποίο είναι... δημιουργήθηκε με τα μνημόνια, είναι και αυτό ιδιωτική εταιρεία. Ακριβώς. Να θυμίσουμε λίγο τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ και να γνωστοποιήσουμε και στους Έλληνες πολίτες που μπορεί να μην έχουν ιδέα ποια είναι αυτή η εταιρεία. Ιδρύθηκε το 2011 με τον νόμο 3986 για να αξιοποιήσει την περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Πάντα σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και σκοπός αυτού του ταμείου είναι η ιδιωτικοποίηση της χώρας μας για την υποτιθέμενη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, που ποτέ κανένας μας δεν γνωρίζει πραγματικά αν έχουμε χρέος, που εμείς σαν Ελλήνων Συνέλευση έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα χρέος. Η Ελλάδα είναι πάμπλουτη και περιμένει εμάς να κάνουμε χρήση του κληρονομικού μας πλούτου. Και να συνεχίσω να πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει μετοχικό κεφάλαιο 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο, είναι φόρο απαλλαγμένο, καθώς και μεταβίβαση των περιουσιακών μας στοιχείων. Και μας λένε, κύριε Μιλωνά, μέσα σε αυτόν τον νόμο, ότι απαγορεύεται να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο όλη αυτή η περιουσία. Δηλαδή, και... μάλιστα. Οπότε... Και φανταστείτε, για το 2013 θα μιλήσω, περίπου 170 ακίνητα περάσανε στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να πουληθούν ή να διατεθούν προς μίσθωση. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά κλοπή. Αυτό το ψήφισαν Έλληνες για τους Έλληνες. Δηλαδή να μην μπορούμε να ξαναποκτήσουμε πίσω την περιουσία μας. Και αυτό το πράγμα, κύριε Μιλωνά, το ψήφισαν Έλληνες βουλευτές. Το ψήφισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ποτέ δυνατόν. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο ανθέληνες είναι. Ναι, κυρία Μαλάκη. Κλέφτες.
Πρέπει κάτι να υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά δίκαιο σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μόνο άδικο για εμάς τους Έλληνες πολίτες, σωστά. Ακριβώς. Και αυτό εμείς θα το σταματήσουμε. Και θα το σταματήσουμε από τη στιγμή που υπάρχει η λύση και η μοναδική λύση είναι η Ελλήνων συνέλευσης. Είμαστε πολίτες που θα διοικήσουμε εμείς τη χώρα μας. Εμείς ζούμε κάτω από όλες αυτές τις... Τι να πω, όλη αυτή την καταστροφή. Και εμείς ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο για το μέλλον μας. Είμαστε άξιοι και ικανοί να διοικήσουμε τη χώρα μας. Και προσκαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να μπουν στους τοπικούς οργανισμούς, να δουν όλες αυτές τις αποδείξεις που έχουμε. Γιγαντοαφίσες, κύριε Μιλωνά, στολίζουν τα γραφεία μας με υπογραφές όλων των αξιωματούχων. Για τα 3 εκατομμύρια που έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Για το κληρονομικό μας πλούτο. Πράγματι, κυρία Μαλέκη, γι' αυτό έχει κυνηγηθεί τόσο πολύ ο πρόεδρος Αρτέμις Σόρας, καθώς και ο Οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης. Ακριβώς. Θέλω να μείνουμε λίγο στο χρέος, γιατί είμαστε Έλληνες πολίτες και είναι δίκαιό μας να γνωρίζουμε από πού προήλθε αυτό το χρέος με το οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, πού χρωστάμε, γιατί χρωστάμε, τι γίναν τα χρήματα που πήραμε, πού πήγανε. Και δεν μας έχει πει ποτέ κανένας τίποτα. Ακριβώς, κύριε Μιλωνά. Και αυτό θα γίνει με την Ελλήνων Συνέλευσης, όπου θα, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, θα γίνει έλεγχος με επιτροπές, με εμπειρογνώμονες, όπου αυτός ο έλεγχος θα περιλαμβάνει το πώς δημιουργήθηκε αυτό το υποτιθέμενο δημόσιο χρέος, ποιοι ήταν οι δανειστές, με τι συμβάσεις δεσμεύτηκε το κράτος, πού χρωστάμε, γιατί χρωστάμε, πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, δεν τι κάναμε να τα γνωρίζουμε, βέβαια. Οπότε όλα θα έρθουν στη θέση τους με την Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Μιλωνά. Το θέμα είναι να το αντιληφθούν οι Έλληνες πολίτες, να το καταλάβουν, να μπουν στους τοπικούς οργανισμούς, το ξανατονίζω, να δουν όλες τις αποδείξεις, όλες τις δικαστικές αποφάσεις, όλα τα στοιχεία που έχουμε και γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε τις εκπομπές μας. Ανοίγουμε τοπικούς οργανισμούς. Ανεβαίνουμε στις εκλογές. Όπως και πριν 2 χρόνια ήμασταν στις εκλογικές αναμετρήσεις. Άμα δεν ίσχυαν όλα αυτά που λέμε και βγάζουμε στο φως, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Είναι τόσο απλό να το αντιληφθεί. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, ακόμα και ένα μικρό παιδί, μπορεί να τα αντιληφθεί όλα αυτά. Άρα. Οπότε με την Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Μιλωνά, θα έρθουν όλα στη θέση τους. Θα ελεγχθούν οι πάντες και θα τιμωρηθούν οι πάντες για ό,τι μας έχουν κάνει. Πράγματι, κυρία Μαλάκη, ένας πολιτικός φορέας με τεράστια... Έχει η Ελλήνων Συνέλευσης μια τεράστια ιστορία ήδη, παρόλο που είναι νέος οργανισμός. Κυρία Μαλάκη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις 3 θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Οπότε, κυρία Μαλάκη, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, ο λόγος εσάς. Αφού αναλύσαμε, κύριε Μιλωνά, τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ, θέλω λίγο να θυμίσουμε και να γνωστοποιήσουμε επίσης στους Έλληνες πολίτες τι είναι και η ΕΤΑΔ, η οποία είναι άλλη μία εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης του δημοσίου, της περιουσίας του δημοσίου, με νόμο 4389 του 2016, που ο νόμος ίδρυσης και της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η οποία είναι μια εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα, την οποία
και αυτήν ίδρυσαν για να μας κατακλέψουν κάθε περιουσιακό μας στοιχείο. Και θέλω να σημειώσω ότι η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί με τη συγχώνευση άλλων 4 μεγάλων εταιριών. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, οι εταιρείες είναι χιλιάδες. Δεν είναι μόνο αυτές που προανέφερα πριν, που έχουν να κάνουν μόνο με το τουρισμό. Οπότε, στη συγχώνευση αυτή, είναι η ελληνικά τουριστικά ακίνητα ΑΕ. Είναι τα Ολυμπιακά ακίνητα ΑΕ. Είναι η κτηματική εταιρεία του δημοσίου ΑΕ. Και το παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ. Και στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ, κύριε Μιλωνά, περιλαμβάνονται χιλιάδες ακίνητα από κάμπινγκ, χιονοδρομικά κέντρα, πάρκινγκ, ξενοδοχεία φυσικά, αγροτικές εκτάσεις, διαμερίσματα, σπίτια, θάλασσες, γυαλί, αρχαιολογικά, τα πάντα, μας έχει πάρει τα πάντα. Δηλαδή, και να δώσω και ενδεικτικά, να πω για μερικά τουριστικά ακίνητα που κατέχει, εκτός από τα ξενία που θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχει τουριστικά περίπτερα, της ανήκει το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα στο Καϊμάκ Τσαλάν, τα κάμπινγκ Φαναρίου και Ασπροβάλτας, οι αματικές πηγές Νιγρίτας, η Μαρίνα Θεσσαλονίκης και το πάρκινγκ στο λιμάνι της πόλης. Μάλιστα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για τη τεράστια βλάβη μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουν παραδώσει όλη τη χώρα, κύριε Μιλωνά. Και αποκλείουν και όλους εμάς τους ιδιοκτήτες. Ναι, και χρηματοδοτούμε και εμείς αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες. Τους χρηματοδοτούμε για να μας ξεπουλάνε και να μας στοχοποιούν. Εμείς τους βοηθάμε σε όλο αυτό. Από τη στιγμή που δεν τους σταματάμε, δεν υπάρχει έλεγχος, η αδράνειά μας. Και ναι, τους αφήνουμε να τα καταχράσονται όλα μόνο προς όφελός τους. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτό κάποια στιγμή. Γι' αυτό βγαίνουμε και τα λέμε και δείχνουμε όλους αυτούς τους νόμους. Και να συνεχίσω να πω ότι η ΕΤΑΔ, γιατί δεν σταματάμε εδώ με τις εταιρείες, κύριε Μιλωνά, είναι ατελείωτες. Και τώρα σας λέω, έχουμε πιάσει πολύ λίγες εταιρείες. Να πω ότι η ΕΤΑΔ αποτελεί 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας της ΕΣΥΠ. Και θα ήθελα να το δούμε, να δούμε μέσα από το νόμο μερικά άρθρα, μέσα από το ΦΕΚ 4389 του 2016, δηλαδή είναι και πολύ πρόσφατο, αν είναι εύκολο να μας το δείξει το control. Το βλέπουμε, ναι. Πολύ ωραία. Όπου στο ίδιο ΦΕΚ της ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο άρθρο 184, μας λέει ότι συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, η ΕΣΥΠ, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλες οι συμμετοχές και οι περιουσίες του δημοσίου. Και προσέξτε, η εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο. Μάλιστα. Και στο άρθρο 185, δηλαδή είναι αστεία τα πράγματα, να ξαναθυμηθούμε ότι Έλληνες βουλευτές έχουν ψηφίσει αυτούς τους νόμους. Στο άρθρο 185 μας λέει ότι λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος, τα κλασικά όπως βλέπουμε σε κάθε νόμο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, αυτό το βλέπουμε παντού. Στο άρθρο 187 μας λέει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο εξίσου καλύφθηκε από το ελληνικό δημόσιο... Βέβαια, από πού άλλο. Είναι ύψους 40 εκατομμυρίων δραχμών και ο σκοπός της εταιρείας αυτηνής είναι... Έτσι μας λέει μέσα, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν κάνει, να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, να επαυξάνει και να αξιοποιεί τις συμμετοχές που κατέχει. Δηλαδή το δούλεμα. Και στο άρθρο 188 μας λέει ότι οι θυγατρικές που κατέχει είναι το ΤΑΦΧΣ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ και η Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών, η ΕΔΙΣ, ΑΕ. Δηλαδή, τελικά όλες οι εταιρείες, όλα τα κεφάλαια και όλη η περιουσία μας κατέληξαν να μεταβιβάζονται στην ΕΣΥΠ, δηλαδή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία τι κάνει, εκποιεί το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας και απολάβει λειτουργικής ανεξαρτησίας, κύριε Μιλωνά, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Ούτε από κυβερνητικά όργανα, ούτε από κρατικούς φορείς, είτε από άλλες διοικητικές αρχές. Κάνει ό,τι θέλει, πουλάει ό,τι θέλει, ξεπουλάει, χαρίζει, χωρίς να την ελέγχει κανείς, τη δημόσια περιουσία μας.
Κυρία Μαλάκη, υπάρχει πουθενά δίκαιος σε όλο αυτό, υπάρχει δίκαιο για εμάς τους Έλληνες πολίτες? Βλέπετε να υπάρχει δίκαιο, κύριε Μιλωνά, εσείς ο ίδιος? Γιατί η άποψή σας είναι και η άποψη όλων των πολιτών που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πού υπάρχει δίκαιο σε όλο αυτό, στο ξεπούλημα, στη φτωχοποίηση, που μας έχουν καταδείξει να κλείνουμε τις επιχειρήσεις μας, να μην μπορούμε να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας, τον ίδιο μας τον εαυτό, να χρηματοδοτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν φέρει από ξένες χώρες, να τους παρέχουμε τα πάντα, ρεύματα, τηλέφωνα, τροφή, χρήματα, και εμείς οι Έλληνες πολίτες να μην έχουμε τίποτα από όλα αυτά? Και ο στόχος αυτής της διαδικασίας ποιος είναι? Να ξεπουλήσουμε την δημόσια περιουσία σε ιδιώτες για ψίχουλα, και αυτό πού μας οδηγεί? Οδηγεί στη φτωχοποίηση και στην ευτωχοποίηση και στην υποδούλωσή μας. Μας στέλνουν δούλους. Το χρέος μεγαλώνει, από όσο ξέρω, ναι. Ακριβώς, με κατεβασμένο το κεφάλι, να μην μπορούμε να σηκώσουμε ποτέ κεφάλι, να μην μπορούμε να κάνουμε χρήση της περιουσίας μας, υποτίθεται, γιατί ξανατονίζω ότι είναι εδώ η Ελλήνων Συνέλευση και θα τα πάρουμε όλα πίσω και θα γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλα. Περιμένουμε τον Έλληνα πολίτη για να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα. Να το σταματήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Μόνο οι Έλληνες πολίτες πρέπει να το σταματήσουν αυτό. Όλοι μαζί θα το κάνουμε, αδέλφια μου. Τι, ποιον άλλον θα περιμένουμε? Πού άλλου πρέπει να φτάσουμε? Πού πρέπει να καταλήξουμε, δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλο αυτό? Οπότε θεωρείτε ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες? Είναι αυτό που φωνάζουμε και θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε όσο ζούμε, κύριε Μιλωνά. Όσο μπορέσουμε να ζήσουμε, γιατί με αυτούς κινδυνεύει και η υγεία μας. Ναι. Μόνο η ένωσή μας είναι η δύναμή μας. Και όλοι αυτοί οι πολέμοι που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πάντα εμείς οι Έλληνες νικάμε, γιατί είμαστε ενωμένοι. Κανένας ποτέ δεν μας έχει νικήσει. Και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να κάνουν όλο αυτό το στοχευμένο, να μας βιάζουν όλα αυτά τα χρόνια, και παρόλα αυτά εμείς είμαστε ακόμα εδώ δυνατοί και συνεχίζουμε να πολεμάμε. Και αξίζει να σταθούμε, κυρία Μαλάκη, στο γεγονός ότι όλες αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες τις χρηματοδοτούμε εμείς, το δημόσιο. Ακριβώς. Γι' αυτό το τονίζουμε σε κάθε εκπομπή αυτό, κύριε Μιλωνά. Να το βάλουν στο μυαλό τους οι Έλληνες πολίτες, να το καταλάβουν επιτέλους. Εμείς τους βοηθάμε να μας ξεπουλάνε και να μας σκοτώνουν και να μας βιάζουν καθημερινά. Εμείς φταίμε για όλα αυτά. Που δεν τους σταματάμε, που δεν ενωνόμαστε να το τελειώσουμε όλο αυτό. Όσο αδρανούμε, αυτοί θα συνεχίζουν. Και να ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι αυτό είναι που φοβούνται, την ένωσή μας. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά για την Ελληνική Συνέλευση και ακούγονται όλα αυτά για εμάς. Προσπαθούν να μας δυσφημίσουν. Έχουν κλείσει το πρόεδρο μας φυλακή, ο οποίος βγήκε, για όποιον δεν το γνωρίζει. Γιατί πολλοί Έλληνες συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος μας έχει βγει εδώ και 2 χρόνια σχεδόν από τη φυλακή. Γιατί αυτά τα κανάλια δεν τα δείξανε. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι αποδείξεις και είναι η αλήθεια τόσο τεράστια, που λίγο να ασχοληθεί 5 λεπτά από το χρόνο του, πρόκειται για όλη τη ζωή, κύριε Μιλωνά, του Έλληνα πολίτη, 5 λεπτά από το χρόνο του να ασχοληθεί, να δει 3 από όλες αυτές τις αποδείξεις που δείχνουμε, να δει τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας, που κάθε χρόνο ψηφίζουν και είναι μέσα τα 600 δισεκατομμύρια. Ναι, είναι στα δάνεια. Ακριβώς. Να δουν τις προγραμματικές μας δηλώσεις που είναι σφραγισμένες από τον Άριο Πάγο από το 2015. Τώρα δεν θα ήμασταν εδώ να μιλάμε για όλα αυτά. Θα είχαμε ήδη ξεκινήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας. Θα είχε ήδη ξεκινήσει αυτός ο ενδελεχής έλεγχος σε όλους και στα πάντα. Θα ήμασταν ήδη ελεύθεροι. Και θα ξεκινάγαμε τα 49.000 έργα, κύριε Μιλωνά, που έχουμε προγραμματίσει για τη χώρα μας. Προτείνω στους συμπολίτες μας να διαβάσουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι ένα τεράστιο κείμενο. Και επίσης τους προκαλώ να συγκρίνουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης με τις ιδρυτικές διακηρύξεις των άλλων κομμάτων. Φυσικά και τις προγραμματικές μας δηλώσεις, που είμαστε οι μόνοι που το αποδεικνύουμε. Όλοι οι άλλοι βγαίνουν και λένε λόγια. Έχουμε κουραστεί πλέον να ακούμε λόγια. Θέλουμε μόνο πράξεις. Μόνο πράξεις. Και είναι αποδεδειγμένα, ξανατονίζω, όλα όσα λέμε, όλα όσα δείχνουμε. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ και πολεμάμε, κύριε Μιλωνά. Μάλιστα. Θέλετε λίγο να δούμε συγκεντρωτικά, πραγματικά, όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχουμε μοιράσει, συγκεκριμένα από τις εταιρείες που έχω αναφέρει σε αυτές τις 3 εκπομπές. Δηλαδή, βέβαια, η ξενή ΑΕ, που είπαμε ιδρύθηκε το 1976,
δώσαμε εμείς μετοχικό κεφάλαιο 20 εκατομμύρια δραχμές για το 1976, που είναι ένα τεράστιο ποσό. Ναι. Για την ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας του ΕΟΤ δώσαμε 200 εκατομμύρια δραχμές το 1998, όπου πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, είπαμε, έτσι. Να θυμίσω ότι το Ίδρυμα Παπανδρέου που δόθηκε το Ξενία Καλιτζίου Χαΐας, το κόστος αυτού του ξενοδοχείου είναι, ακουμπάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το ΤΑΙΠΕΘ το 2011 δώσαμε μετοχικό κεφάλαιο 30 εκατομμύρια ευρώ. Για την ΕΣΥΠ το 2016 δώσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, στο σύνολο, μόνο από αυτές τις εταιρείες και το Ξενία Καλετζίου, έχουμε δώσει εμείς οι Έλληνες πολίτες 220 εκατομμύρια σε δραχμές και 71 εκατομμύρια σε ευρώ. Και προσθέστε, τα κέρδη που έχουν αυτές οι εταιρείες, τη δημόσια περιουσία μας και τη δημόσια γη μας, ότι είναι αφορολόγητη, όλους τους υπαλλήλους που έχουν εργαστεί μέσα σε αυτές τις εταιρείες, που, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ό,τι λέμε δεν ισχύει για όλους τους υπαλλήλους αυτών των εταιρεών. Είναι πράγματι μέσα σε αυτές τις εταιρείες, στελέχη, τα οποία αγαπάνε την πατρίδα τους και έχουν αναγκαστεί οι ίδιοι να παραιτηθούν όταν βλέπουν όλα αυτά τα σχέδια που εκτελούνται. Ναι. Να μην βάζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι, κυρία Μιλωνά. Είναι πραγματικά και οι Έλληνες πολίτες που για να εργαστούν μπήκαν σε αυτές τις εταιρείες και πραγματικά θέλουν μόνο το καλό της χώρας μας. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Γι' αυτό όλοι φωνάζουμε να ενωθούμε και να μείνουμε όλοι άξιοι για αυτοί που θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας από την αρχή. Δηλαδή, βάλτε όλα αυτά τα μετοχικά κεφάλαια, τα κτίρια που τους στεγάζουμε. Φανταστείτε για πόσα χρήματα μιλάμε αυτή τη στιγμή που έχουμε δαπανήσει. Τα οποία μας λείπουν σήμερα, κύριε Μιλωνά. Ναι, και κλείνοντας, να μείνουμε σε αυτό, σε αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιεί το ανθεληνικό κράτος για τη λαιλασία της δημόσιας περιουσίας. Παραχωρεί τη δημόσια περιουσία μας σε ιδιωτικές εταιρείες που τις χρηματοδοτούμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, και αυτό δείχνει τη δύναμη που έχουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες. Όλα γίνονται για εμάς και έτσι χάνουμε την περιουσία μας. Ακριβώς. Ως χώρα. Και έχω κάνει και μια έρευνα, αν θέλετε λίγο πριν κλείσουμε να υποθούν και αυτά, για να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, να βγάλουμε τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουμε. Μέχρι τώρα έχουν πουληθεί, κύριε Μιλωνά, το Ξενία Σκύρου για 182 εκατομμύρια δραχμές, έτσι, σε δραχμές μιλάμε. Το Ξενία Ιταίας, 362 εκατομμύρια. Το Ξενία Πάρου, 250 εκατομμύρια. Το Ξενία Σφακίων, 55 εκατομμύρια. Της Πάτμου, 223 εκατομμύρια. Και το Ξενία Κοζάνης, για 555 εκατομμύρια. Δηλαδή, έχουν βγάλει κέρδος 1 δισεκατομμύριο, 79 εκατομμύρια δραχμές. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστιο ποσό μιλάμε. Ναι. Και έχουν εκμισθωθεί το Ξενία Πορταριάς, Καστανιάς, Τσαγκαράδας και Θάσου, με συνολικό ετήσιο μίσθωμα 117 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, στο σύνολό τους έχουν κερδίσει 1.416 εκατομμύρια σε δραχμές και 71 εκατομμύρια σε ευρώ, τα οποία αυτά πρέπει να είναι δικά μας αυτή τη στιγμή. Mm. Και όχι για να τα πουλήσουμε, για να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα ξενία, κύριε Μιλωνά. Για φανταστείτε όλα αυτά τα ξενία να λειτουργούσαν και όλα τα κέρδη από τους επισκέπτες να πηγαίνανε σε κάθε τοπικό δήμο όπου ανήκουν όλα αυτά τα ξενία. Τι ανάπτυξη θα είχε αυτός ο Δήμος. Και όπως αναφέρετε και εσείς, τελικά είμαστε πάρα πάρα πολύ πλούσιοι. Να θυμίσω και αυτό που είπα πριν για το προϋπολογισμό τώρα αυτού του έτους, του 2022, ότι αγγίζει τα 796 δισεκατομμύρια. Και κάποιος μας κάνει πλάκα. Κάποιος παίζει με τις ζωές μας, με την νόησή μας. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να τα δουν με τα μάτια τους, να έρθουν στους τοπικούς οργανισμούς, να τους τα δείξουμε εμείς, να τους τα αποδείξουμε. Γιατί εμείς δεν λέμε λόγια, κύριε Μιλωνά, κάνουμε πράξεις. Μάλιστα, κύριε Μαλέκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για όλα τα στοιχεία που μας αναδείξατε και μας υπενθυμίσατε για άλλη μια φορά. Κυρία Μαλέκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μιλωνά. Τιμή μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους τηλεθεατές και μετά από αυτή την εκπομπή θα τους προσκαλέσω και θα τους προκαλέσω και εγώ να δουν την ιδρυτική μας διακήρυξη και τις προγραμματικές μας δηλώσεις, όπως αναφέρατε και εσείς πριν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Μαλάκη, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Καλή συνέχεια σε όλους.